Πήραν φωτιά οι παράνομε τσόχε στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα 20 άτομα να κάνουν Χριστούγεννα όχι στα σπίτια του με τι οικογένειέ του αλλά στα κρατητήρια. Το βράδυ τη 25η Δεκεμβρίου θα μείνει αξέχαστο στου συλληφθέντε που η τύχη του γύρισε την πλάτη και ήρθαν τετατέτ με του αστυνομικού οι οποίοι διενεργούσαν εντατικού ελέγχου για παράνομε λέσχε και χώρου διεξαγωγή παράνομων παιχνιδιών. Εντάξει, τώρα τηρούν τα έθιματα, εντάξει, μην και μεγάλα ποσά. Λίγα χρήματα. Ε, καλά, καλά το κάναν οι άνθρωποι, αλλά ας προσέχανε λίγο περισσότερο. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου τη αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια ελέγχου των αστυνομικών σε μαγαζί ενό 50χρονου, διαπιστώθηκε ότι ο ιδιοκτήτη τη επιχείρηση, σε συνεργασία με τον 31 ετών υπεύθυνο, είχαν διαμορφώσει ειδικά τον χώρο ώστε να παραπέμπει σε λέσχη. Εκεί είχαν επιτρέψει σε 20 άτομα τη συμμετοχή του απαγορευμένου τυχερού παιχνιδιού Texas Poker, οι οποίοι και συνελήφθησαν. Το χαρτάκι είναι έθιμο των Χριστουγέννων και αυτών των ημερών. Άρα λοιπόν πρέπει να στέξουμε και να κάνουμε το χαβαλέ μας με την παρέα μα με ωραίο κρασάκι και ωραία δέσματα. Χαρτάκι παίζουμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, για το καλό. Ε? Για το καλό, άλλη ψηλό, άλλη χοντρό, εντάξει. Μπράβο. Σε έρευνα μάλιστα που πραγματοποιήθηκε στους συλληφθέντες και εντός της επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 2.185 ευρώ, 295 μάρκες διαφόρων χρωμάτων, αλλά και δύο τράπουλες. Η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση ασφαλείας Ηρακλείου, ενώ οι συλληφθέντες με τη σχηματιστή σας σε βάρος του δικογραφία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλημελιωτικών Ηρακλείου.